Γεια σας από το Digital Life. Έχω το Nokia Lumia 800. Είναι σε μαύρο χρώμα, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς. Η συσκευή έχει οθόνη 3,7 inch. Ο λόγος που είναι μικρότερη από το E9 είναι γιατί έχει χρησιμοποιηθεί το κάτω μέρος της για την αξιοποίηση των τριών πλήκτρων που εδώ είναι αφής. Το back πλήκτρο, το start και το search, κλασικά σε Windows Phone. Η συσκευή έχει το λειτουργικό Windows Phone Mango, είναι αυτό που έχετε δει σε όλα τα κινητά με Windows Phone. Η διαφορά είναι ότι έχουν προσθεθεί κάποιες εφαρμογές από την Nokia Extra, όπως το Nokia Drive. Αυτή είναι η εφαρμογή πλοήγηση λοιπόν, έχει μετονομαστεί από Nokia Maps σε Nokia Drive. Να πούμε ότι η εφαρμογή θα είναι ακριβώς ίδια με αυτή που έχετε δει και στην Ελλάδα στο Nokia Maps. Έχει επεξεργαστεί στα 1,4 GHz, είναι μονοπύρινος. Δέχεται και αυτό όπως το E9 κάρτες MicroSIM. Έχει εσωτερική μνήμη 16 GB. Προς το παρόν θα κυκλοφορεί μόνο σε αυτήν την έκδοση. Αργότερα μπορεί να βγουν και άλλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Να ξέρετε επίσης ότι εκτός από τα τρία χρώματα που έχετε δει και στο E9 θα βγει κάποια στιγμή στο μέλλον και σε λευκό χρώμα η συσκευή συγκεκριμένη. Να πούμε επίσης ότι έχει κάμερα στα 8 MP με LED flash, κλασικά φακός Carl Zeiss. Η Nokia ισχυρίζεται ότι τραβάει εντυπωσιακές φωτογραφίες. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι μέχρι να πάρουμε τη συσκευή για κανονικό hands-on και να σας πούμε τη γνώμη μας για αυτή. Είναι αρκετά γρήγορη, ωστόσο μπορείτε να το δείτε και εσείς, δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην ταχύτητά της. Να πούμε επίσης ότι έρχεται με όλες προκατεστημένες εφαρμογές της Microsoft. Εδώ δεν είναι το Office, με το SkyDrive μπορεί κάποιο να αποθηκεύσει τα δεδομένα του. Επίσης η αίσθηση που μας δίνει στο χέρι είναι και αυτή εξίσου ίδια με τον E9, άρα μας αρέσει, είναι πολύ καλά φτιαγμένο και ιδίως το curved glass που έχει μπροστά είναι πολύ ωραίο στο να γλιστράει το χέρι και να κάνει κάποιος πλοήγηση στα μενού. Και να πούμε πίσω ότι η συσκευή θα κυκλοφορεί σε Ελλάδα αρχές του επόμενου έτους. 420 ευρώ έχει ανακοινώσει η Nokia προφόρων, άρα θα βγει γύρω στα 600 παρακάτω, υπολογίστε. Και νομίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση, μάλλον η καλύτερη για το λειτουργικό Windows Phone. Αυτά από το digitallife.gr.